Αφού σε έχουμε εδώ, Γιάννα μου, θα ήθελα να μας πεις και για τα... Αν έχεις κάποιο νέο για την κατάσταση υγείας του Δημήτρη Κόκοτα, γιατί διαβάσαμε χτες ότι εσπευσμένα μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχεις κάποιο νεότερο εσύ από αυτό? Ναι, η αλήθεια είναι ότι η μεταφορά του έγινε για καθαρά πρακτικούς λόγους. Δεν υπήρξε ιατρικός λόγος, ιατρική ένδειξη για να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι πιο απλή η εξήγηση. Η μονάδα αυξημένης φροντίδας, την οποία νοσηλεύεται ο Δημήτρης Κόκοτας στο τελευταίο διάστημα, έπρεπε να μετατραπεί προσωρινά για το επόμενο διάστημα σε καρδιολογική ΜΕΘ. Γιατί στην καρδιολογική ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Αθήνας γίνονται κάποιες εργασίες. Άρα λοιπόν η μεταφορά του στην ΜΕΘ, τη μονάδα εντατικής φροντίδας, δεν έγινε για ιατρικούς λόγους. Αυτό μας καθησυχάζει. Χαιρόμαστε άρα πάρα πολύ. Δεν υπάρχει επιδείνωση, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αυτό που δεν υπάρχει βέβαια επίσης και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ στενάχωρο, είναι ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση. Είναι 8ος μήνας συμπληρώνεται της νοσηλείας του στο νοσοκομείο και πραγματικά η κατάσταση θυμίζει μια ευθεία γραμμή. Ας κρατήσουμε το αισιόδοξο ότι δεν υπάρχει επιδείνωση. Δεν έχει καλή επικοινωνία με το περιβάλλον. Εξακολουθεί να μην έχει καλή επικοινωνία με το καθόλου επικοινωνία μάλλον με το περιβάλλον. Ανταποκρίνεται στα επώδυνα ερεθίσματα. Όμως δείχνει ότι η κεφαλική του λειτουργία αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Γιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ναι, σε έχω διακόψει, θέλεις κάτι να προσθέσεις? Όχι. Απλώς θέλω να πω ότι οι γιατροί κρίνουν κρίσιμο το ορόσημο του έτους. Δηλαδή πάνω στο έτος θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια ποια είναι η εικόνα του αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννα μου. Τις ίδιες ευχές θα στείλουμε και στο Δημήτρη Κόκοτα, όπως πάντα, και στην οικογένειά του, στην Κατερίνα, στη γυναίκα του και στην κόρη του. Μίλησες και εσύ με την Κατερίνα. Μίλησα με την Κατερίνα, βεβαίως. Το ίδιο σου επιβεβαίωσε αυτό που λέει η Γιάννα. Εμέσως πλην σαφώς, ναι, εξηγεί και η ίδια ότι για λόγους πρακτικούς, λόγους του νοσοκομείου μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ. Βέβαια, η Κατερίνα δίνει ένα σημάδι αισιοδοξίας ότι υπάρχει μία μικρή, ας το δεχτούμε, μία αισθητή ακόμη, ας το δεχτούμε και αυτό, βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του. Δίνουμε τη συμπαράστασή μας, τις ευχές του, τις ευχές μας για καλά Χριστούγεννα. Ελπίζω αυτή η οικογένεια, τα φετινά Χριστούγεννα που μάλλον θα τα περάσει στο νοσοκομείο, με συγχωρείτε, στο νοσοκομείο, να είναι όσο πιο ανώδυνα γίνονται.